Πάμε σε επιμέρους επιχειρηματικά για να μας δώσεις τα νεότερα της Aegean. Αυξήθηκε κι άλλο η επιβατική της κίνηση. Για ποιο τρίμηνο? Έχουμε αποτελέσματα αναφορικά με την επιβατική κίνηση από την πιβά της Aegean. Συν 8% αύξηση στην επιβατική κίνηση στο δεύτερο τρίμηνο του 2024. 4,4 εκατομμύρια επιβάτες μετέφερε η γνωστή αεροπορική εταιρεία. Και βέβαια υπάρχει μια αύξηση στην 13% των επιβατών του εξωτερικού και μια αύξηση στην 12% για τις εσωτερικές μετακινήσεις. Είναι πολύ υψηλή η στόχη της Aegean και όπως τονίζεται από την εταιρεία θα προσφέρει περισσότερες από 19,8 εκατομμύρια θέσεις, περίπου 6% περισσότερες σε σύγκριση με πέρυσι. Επόμενη είδηση, η αλλαγή σελίδας για την Endersoft. Ναι. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν με τεχνολογία αυτή την επιχειρηματική ενημέρωση. Ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση για την Endersoft, την Unity. Είναι με επιτυχία ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Η Unity πλέον έχει αποκτήσει το 99,62% της εισηγμένης εταιρείας, η οποία βέβαια θα αποχαιρετήσει το υλικό χρηματιστήριο, μιας και θα υπάρξει γενική συνέλευση με αυτή την πρόταση για την αποχώρηση της Endersoft, την ελληνική κεφάλαια αγορά, η οποία βέβαια Endersoft θα συνεχίσει την δραστηριότητά της στο επιχειρηματικό λογισμικό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πλάνο στρατηγικής, μιας και η εταιρεία θα βρεθεί κάτω από την ομπρέλα του Olympia Group, συμφερόντων πάνω Γερμανού, όπου υπάρχουν αντίστοιχα και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού συμφερόντων του ομίλου Olympia. Η Endersoft βέβαια έχει ένα σημαντικό προβάδισμα στις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται και πρόσφατα βέβαια έχει εντάξει και τρεις νέες αγορές στο χαρτοφυλάκιό της, που είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και η αγορά λογισμικού για τη διαχείριση προσλήψεων, καθώς επίσης και όλο αυτό το τεχνολογικό προϊόν που απαιτείται για την ανάπτυξη εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ να επισημάνουμε, λέτε, ότι η Endersoft είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, αναπτύσσει λογισμικά, όπως μας είπες. Είναι ένα από τα διαμάντια, δηλαδή, είναι ένα case study. Είναι το success story μιας εταιρείας, η οποία είχε πολύ καλή διοικητική διάρθρωση. Στο τέλος της Συγκρού τα κτίρια της, μπορεί, κυρίες και κύριοι, όσοι κατεβαίνετε τη Συγκρού να την έχει πιάσει το μάτι σας. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όπου έγινε η πρόταση εξαγοράς και τώρα μπορεί να απολαμβάνει μία θέση σε διαφορετική βαθμίδα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό από την απόρροφή της από τη Unity Holding, όπου ουσιαστικά είναι παρακλάδι της Olympia, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή του ομίλου Πάνου Γερμανού. Ακριβώς. Κατασκευάζει μπαταρίες μεταξύ άλλων.